την επανεμφάνιση της Ρούλας Βροχοπούλου. Όλοι τη θυμόμαστε. Από το την περιβόητη Ρούλα Βροχοπούλου, η γυναίκα η οποία έκλαιγε, η γυναίκα η οποία την κυνηγούσαν τα τηλεοπτικά κανάλια για μία συνέντευξή της, επανεμφανίστηκε μετά από τόσα χρόνια. Mm-hmm. Κάνοντας μία αναφορά στο γιο της και λέγοντας τι. Ναι, ότι... λέγοντας λοιπόν ότι ο γιος της έφυγε, καθώς ντρέπεται για την ίδια. Έχει φύγει, δεν έχουν καμία επαφή. Θυμόμαστε βέβαια ότι εκτός από το παιχνίδι που είχε πάρει μέρος στο The Wall, είχε παντρευτεί μετά και τον νεότερο. Ο γιος μου έφυγε από το σπίτι. Ντρέπεται για τη μάνα του, λέει. Πάμε να την ακούσουμε. Είχατε αναφερθεί ότι περνούσατε μια άσχημη οικονομική κατάσταση. Ποτέ δεν είχα οικονομικό πρόβλημα. Ποτέ. Γυρίζω γύρω-γύρω σε όλες τις περιοχές και ταΐζω τα δέσποτα. Τα δέσποτα πάνω στους κάδους απορριμμάτων. Τρώει, λέει, από εκεί. Πώς θα συντηρηθώ από εκεί. Είμαι άτομο, φαίνομαι ότι έχω ανάγκη εγώ να πάω να φάω από σκουπίδια. Έλεος, δεν είναι το οικονομικό το παν, δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι τα σπίτια, δεν είναι τίποτα. Είναι η συντροφιά, η παρέα. Αλλά νιώθω μοναξιά γιατί λείπει το παιδί μου. Big Brother επέστρεψε πάλι. Ειλικρινά λυπάμαι αφάνταστα με αυτά που βλέπω. Το Big Brother δεν το βλέπω, για να είμαι ειλικρινής, παρόλο που συμμετείχα σε παρόμοιο στο The Wall. Δεν μου αρέσουν οι χαρακτήρες που το casting των παικτών που είναι μέσα. Δεν ήμουν κι εγώ καλύτερη. Έκλαιγα συνέχεια, έχω μπει για τα παιδάκια. Ήθελα και τον Κλεάνθη και δεν μ' ήθελε και με πήρε ο Αλβανός τρομάρα του. Και... μετά σας τρέλανε στις τηλεοράσεις. Να κλαίω και να φωνάζω. Θέλω να μείνω λίγο που μου είπατε ότι σας είχα τρελάνει τότε, έκλαιγα. Ήταν λάθος η επιλογή μου λόγω της διαφοράς ηλικίας. 29 χρόνια μεγαλύτερη. Τι περίμενα να μ' αγαπήσει. Εγώ τον αγάπησα. Τον αγάπησα σαν Θεό μου. Δεν μ' αγάπησε. Με χρησιμοποίησε και έφυγε. Να είναι καλά. Δεν του κρατώ κακία. Απλά και... πέρασα μετά από 15 χρόνια. Αν έχετε μετανιώσει για κάποια πράγματα που έχετε κάνει στο παρελθόν. Α, πάρα πολλά. Μακάρι να μπορούσα να ξεχάσω το παρελθόν μου. Ο τρίτος γάμος. Όλος αυτός ο διασυρμός της τηλεοράσης, να βγαίνω, να κλαίω, έγινα ρεζίλι, ρεντίκολο, λένε. Έπεσα πολύ χαμηλά. Ήταν λάθος γιατί είχα ένα παιδί, έχω ένα παιδί. Αυτό το παιδί το έκανα να ντρέπεται. Πάρα πολύ. Γιατί είναι μακριά μου τώρα. Ντρέπεται. Ντρέπεται για τη μάνα του. Γιατί ήξερε αυτό, ότι έφυγε το παιδί, γιατί έφυγε. Δυστυχώς. Δεν το σκέφτηκα, σκέφτηκα τον εαυτό μου, πώς θα περάσω εγώ καλά, πώς θα πάω, θα κάνω δεξιώσεις στα ακριβότερα ξενοδοχεία, πώς θα γυρνάω όλη την Ευρώπη με τον Φραν και δεν σκέφτηκα το παιδί μου. Να μην είχα παιδί, να τα κάνω αυτά τα θέατρα. Αφού είχα λοιπόν παιδί, έπρεπε να είμαι σοβαρή και καλή μητέρα. Υπήρξα κακή μητέρα. Πολύ κακή. Το έχετε συζητήσει με το παιδί αυτό, του είπατε σήμερα. Ναι, και δεν μου το συγχωρεί. Ναι. Δεν τη συγχωρεί ο γιος της. Φοβερό. Θυμόμαστε. Σίριαλ. Ναι, τότε ο Φράγκο. Ναι, τότε με το Φράγκο. Ναι. Αυτά τα θυμόμαστε. Τουλάχιστον η ίδια έχει μετανιώσει και ελπίζουμε να τα βρει επιτέλους με το γιο της.